Θα ήθελα να αρχίσω παραθέτοντας το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούμε το ίμιση του παγκόσμιου πληθυσμού. Από αυτό και μόνο συνεπάγεται ότι ο ρόλος της γυναίκας είναι ή θα έπρεπε να είναι εξίσου σημαντικός στο επιχειρήν και κατ' επέκταση στην κοινωνία μας. Αρχίζοντας με το επιχειρήν, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο αυξανόμενος αριθμός των γυναικών στο χώρο εργασίας υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές στις οικονομίες παγκοσμίως τα τελευταία 40 χρόνια. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα ωφέλη που μπορεί να αποκομίσουν όταν στη διοίκηση συνυπάρχουν άντρες και γυναίκες στελέχη. Ας μην ξεχνάμε πως αυτό που μας χαρακτηρίζει ως γυναίκες είναι το πάθος μας, το πείσμα, η δημιουργικότητα, αλλά και η φροντίδα, η αφοσίωση, αλλά πάνω απ' όλα η διέστησή μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι μέρος του γυναικείου DNA μας και αποτελούν τη δύναμή μας. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στο σύγχρονο κόσμο και τις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι πλέον απαραίτητα στο να είναι μια επιχείρηση επιτυχημένη, να εξασφαλίζει διακρίσεις, αλλά και να συνεισφέρει στην κοινωνία μας. Ο θεμέλιος λίθος της κοινωνίας μας πιστεύω ότι είναι η γυναίκα. Οι γυναίκες έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλλαγή, αγωνιζόμενες για την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σύγχρονη γυναίκα καλείται σήμερα να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους, να ισορροπήσει ανάμεσα στις δικές της ανάγκες, τις εργασιακές της υποχρεώσεις και τις ανάγκες των σημαντικών προσώπων της ζωής της, της οικογένειάς της. Καλείται να διαχειριστεί το χρόνο της κατάλληλα και δίκαια για όλους. Πιστεύω πως η πολιτεία έχει πολλά ακόμα να κάνει στο να βοηθήσει τις γυναίκες να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτούς τους πολλαπλούς ρόλους, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όσο πιο καλά ισορροπημένη και πλήρης είναι μια γυναίκα, τόσο πιο πολλά αποθέματα ενέργειας και αγάπης έχει για να διαθέσει στους γύρω της και κατ' επέκταση στο επιχειρήν και στην κοινωνία.